Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε σε μία ακόμα εκπομπή για να εξετάσουμε τις εξελίξεις. Απόψε θα επικεντρωθούμε στο θέμα της Ευρώπης και δείξει τη Γαλλία, όπου τα πράγματα εκεί είναι τουλάχιστον ασαφή. Στον απόϊχο των Ολυμπιακών Αγώνων, και εφόσον τελείωσαν, αυτό που έχει μείνει στη Γαλλία είναι μία μεγάλη πολιτική ρευστότητα ή και ρευστοποίηση του πολιτικού σκηνικού, με άδεια τα επόμενα κεφάλαια. Απόψε είναι μαζί μας ο εικαστικός συγγραφέας, καθηγητής και φίλος και γνωστός από την εκπομπή, Δημοσθένης Ζαβέτας. Καλησπέρα, Δημοσθένη. Καλησπέρα Λαύρο, καλησπέρα στους τηλεθεατές μας, ακροατές μας, σε όλους όσους μας ακούνε. Λοιπόν, τι γίνεται Γαλλία? Έχουμε μείνει με μια ασάφεια του τι ακριβώς γίνεται. Εντάξει, πέρασαν οι Ολυμπιακοί, ξέρουμε τα ζόρια του Μακρόν, ένα πολιτικό σκηνικό το οποίο είναι κατακρεματισμένο και ένα κοινοβουλευτικό τοπίο, το οποίο και αυτό είναι λύθη πλήθη κέραμη. Τι ακριβώς γίνεται, πού είμαστε? Κοίταξε να δεις, μετά από 2 μήνες φοβερών προσπαθειών και 2 μήνες ακυβερνησίας, όπου υπήρχαν οι παλιοί, ας το πούμε, κυβερνήτες, οι οποίοι είχαν παραιτηθεί και τους κρατούσε με το ζόρι στη θέση του ο Μακρόν, έπρεπε να ψάξει να βρει μια συμφωνία η οποία ήταν στα μέτρα του. Όλα τα έκανε ο Μακρόν για να είναι στα δικά του μέτρα. Λοιπόν, συνάντησε όλο τον κόσμο. Συνάντησε Σαρκοζή, συνάντησε Ολάντ, συνάντησε τον Ξαβιέ Μπερτράν, ο οποίος ήταν και το μεγάλο φαβορί. Συνάντησε όλο τον κόσμο. Δεν κατέληξε σε κανένα. Μέχρι του προτείνανε και την κυρία Καστέ, την υπεύθυνη, η οποία ήταν η πρόταση της αριστεράς. Ούτε εκεί. Στόχος του Μακρόν είχε δείξει στρατηγική λάθος. Σαρκοζή, Ολάντ, συγγνώμη, Δημοσθένη. Σαρκοζή, Ολάντ και λοιπά. Τους συνάντησε, φαντάζομαι, όχι να τους προτείνει, για να πάρει συμβουλές, να πάρει ιδέες. Δεν ξέρουμε ακριβώς για ποιο λόγο. Δεν βγήκε ανακοίνωση. Και οι φήμες έπαιζαν σε όλα τα επίπεδα. Λέγανε, θα έχουμε Ολάντ εκ νέου ως πρωθυπουργό. Θα έχουμε Σαρκοζή εκ νέου ως πρωθυπουργό. Δεν υπήρχε μία ανακοίνωση η οποία να έλεγε τι ακριβώς συνέβη, ας το πούμε, για να μπορεί ο κόσμος να καταλάβει. Και οπότε παίζανε όλα τα σενάρια. Μέχρι κάποιο σενάριο που ακούστηκε ήταν 2 πρωθυπουργοί, οι οποίοι θα ήταν να αλλάξει. Μια περίοδο ένας, μια περίοδο άλλος. Τέτοια πράγματα ακούγονταν από τον τύπο, από τον επίσημο τύπο. Ναι. Τώρα, αυτός έχει μία στρατηγική. Η στρατηγική του Μακρόν ήταν και είναι ακόμη η εξής. Να σπάσει το μέτωπο της αριστεράς. Αφού έβαλε στην άκρη τη Λεπέν και της υπέκλεψε έδρες σε σχέση με τα ποσοστά της, ήθελε να σπάσει το μέτωπο της αριστεράς και να κάνει ένα νέο μέτωπο, το οποίο να περιλαμβάνει Κομμουνιστικό Κόμμα, Σοσιαλιστικό Κόμμα, Ρεπουμπλικάνους και Οικολόγους. Δεν μπόρεσε να σπάσει το κόμμα της αριστεράς. Το κόμμα της αριστεράς για χι λόγους ο Μελανζόν το κράτησε ενωμένο. Άρα λοιπόν είχε μπροστά του 2 επιλογές. Η υπηρεσιακή κυβέρνηση ή να βρει κάποιον ο οποίος να μπορεί να συνδυάζει τα ευρωπαϊκά δεδομένα, να μην τον αρνείται το κόμμα της Λεπέν και ταυτόχρονα αυτός να μπορεί να χειριστεί τις ανάγκες που έχει η γαλλική κοινωνία για έλεγχο του μεταναστευτικού, της ασφάλειας και της αγοραστικής δύναμης. Και όλη η μπάλα κάθισε στον Μισελ Μπαρνιέ. Τι εστί Μπαρνιέ για όσους δεν ξέρουν? 2 φορές επίτροπος. Δεν είναι μικρό πράγμα. 2 φορές επίτροπος στην κορυφή της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και αυτός, τον οποίον όρισε η Ευρωπαϊκή Ένωση να διαπραγματευτεί με τους Βρετανούς, το Brexit, το οποίο κατέληξε να είναι με μεγάλα συμφέροντα υπέρ της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Άρα είναι ικανότατος ευρωπαϊστής. Και ταυτόχρονα ήταν παλιός σύμβουλος και το δεξί χέρι του Σιράκ. Ο Σιράκ τον έστειλε στην Ευρώπη. Άρα είναι ένας βασικός κεντροδεξιός. Και θα λέγαμε μάλιστα. Βέβαια και υπουργός πέρασε. Αλλά γενικά ως ιδεολογία είναι συντηρητικός. Γι' αυτό και αμέσως το κόμμα της Λεπέν είπε: εμείς δεν τον αρνιόμαστε τον κύριο Μπαρνιέ. Απλά θα τον έχουμε υπό επίβλεψη και θα παρατηρούμε ό,τι κάνει. Εάν δεν υλοποιήσει αυτά τα 3 που σας είπα πριν, δηλαδή δεν περάσει σε έναν έλεγχο αυτών των 3 καταστάσεων, τότε εμείς θα το καταψηφίσουμε. Γιατί αυτό όμως? Γιατί γίνεται αυτό? Γιατί ο Μελανζόν έχει ανακοινώσει ότι θα κάνει πρόταση μορφής έτσι κι αλλιώς. Ό,τι και να είναι, θα κάνει πρόταση μορφής. Μόνο το Λαϊκό Μέτωπο, όσο και αν έχει πολλούς ψηφοφόρους, πολλούς βουλευτές, δεν μπορεί να τον καταψηφίσει.
χρειάζεται και κάποιο άλλο κόμμα. Τα άλλα κόμματα, οι Ρεπουμπλικάνοι του Μακρόν, μόνα τους δεν μπορούν να σώσουν τον Μπαρνιέ. Σε αυτή την περίπτωση τι γίνεται? Λεπέν μπορεί. Ο βασικός ρόλος και πάλι είναι το κόμμα της Λεπέν. Το κόμμα κλειδί. Το πιο ισχυρό σε αριθμό εκλογέων. Άρα, εάν η κυρία Λεπέν δώσει προς το παρόν άφεση στην επιλογή του Προέδρου για την Πρωθυπουργία και την συνεχεία κυβέρνηση του Μπαρνιέ, τότε η κυβέρνηση θα μείνει. Όμως, σε ένα ποσοστό που ρωτήθηκαν σήμερα, προφανώς και θα συζητάλαγονται. Ήδη όμως για τα μάτια του κόσμου, κατά τη γνώμη μου, αυτό το μάτια του κόσμου είναι δικιά μου άποψη, βγήκε ο Μπαρντελά και σε τόνο αυστηρό είπε ότι είστε υπό επίβλεψη. Ο Μπαρνιέ απάντησε, είμαι υπό την επίβλεψη του γαλλικού λαού. Η αριστερά λέει, αυτά είναι παιχνίδια κάτω από τις πλάτες του γαλλικού λαού και προετοιμάζεται να δώσει την εξουσία σιγά σιγά στη Λεπέν. Ο Μπαρνιέ βγαίνει και λέει, το όραμα που έχουμε εμείς με το όραμα της Λεπέν για την Ευρώπη, για την Ευρώπη, τονίζει, δεν είναι το ίδιο. Αυτό τι ανάλυση έχει? Δύο ανάλυσεις. Ή ότι είναι στα όρια η συμφωνία τους, δηλαδή με το παραμικρό μπορεί και να χαλάσει, ή ότι προετοιμάζει, ναι, ότι σαν να λέει της Λεπέν, για φτιάξε λίγο τις γωνίες σου προς την Ευρώπη, ακόμη και άλλο, και άλλο ακόμη. Δεν θέλω να ταυτιστούν. Ούτε ο Μπαρνιέ έχει λόγο να ταυτιστεί με την Λεπέν, ούτε η Λεπέν έχει λόγο να μην το στηρίξει, γιατί η Λεπέν προφανώς τώρα θέλει να δίνει και διαπιστευτήρια θεσμικότητας το να τον στηρίξει και να λέει, να βάζει μπροστά τον Μπαρντελά και να λέει είσαι υπό επίβλεψη, δείχνει μια θεσμικότητα ότι ναι, μεν διαφωνούμε, αλλά για λόγους σταθερότητας της γαλλικής δημοκρατίας δεν θα καταψηφίσουμε, θα τον στηρίξουμε. Αυτό είναι πολύ, πολύ ισχυρά θεσμικά διαπιστευτήρια που δίνει. Έξυπνη η Λεπέν, αν το κάνει. Ναι, ναι. Και αυτό είπε. Όταν τη ρώτησαν, ξέρετε τι είπε ο Μπαρντελά, όταν τη ρώτησαν, λέει εμείς δεν είμαστε εδώ όπως ο κύριος Μελανσόν να διαλύσουμε τη χώρα. Εμείς είμαστε εδώ για να φτιάξουμε τη χώρα. Απευθυνόμαστε σε όλους τους Γάλλους. Και όχι μόνο όπως μας λένε στους δεξιούς. Όλοι οι Γάλλοι να έρθουν. Αυτό έλεγε η κυρία Λεπέν. Και είναι καλό που το συζητάμε, Λαύρο, γιατί εδώ στην Ελλάδα, οφείλω να το ομολογήσω και οφείλω να το πω με εμφανή τρόπο στην εκπομπή σου. Διαβάζουμε μία παραπληροφόρηση για τις θέσεις των κομμάτων στη Γαλλία. Δεν υπάρχει σωστή πληροφόρηση. Ούτε για το τι λέει ο Μελανσόν, ούτε για το τι λέει η κυρία Λεπέν, ούτε για το τι λένε οι Ρεπουμπλικάνοι. Και σε ευχαριστώ που μου δίνεις τη δυνατότητα, γιατί πολλοί κόσμος διαβάζω, αλλά άλλων ακούω. Είναι ξεκάθαρες οι θέσεις. Άμα ακολουθήσει κάποιος τη θέση του Μελανσόν, η θέση του Μελανσόν είναι πιο ακραίες και από του Φιντέλ Κάστρο για τη Γαλλία. Η Γαλλία δηλαδή θα γίνει μια κομμουνιστική χώρα. Ποιος θα την αφήσει? Αυτό εκμεταλλεύεται προφανώς. Η Λεπέν θέλει να αντιδιαστείλει την δική της θέση, επειδή τους έχουν πακετάρει ως δύο άκρα. Θέλει να πει ότι ο Μελανσόν είναι άκρο, εγώ δεν είμαι. Επιδεικνύω θεσμικότητα, θα στηρίξω αν στηρίξει τον Μπαρνιέ. Άρα νομίζω ότι τη δουλειά της την κάνει. Και μάλιστα μια παρατήρηση. Βγήκε μια βουλευτής του κόμματος πριν δύο μέρες, μάλλον όχι, χτες. Και είπε, είστε αστείος στον Μπαρνιέ. Η τύπισσα υποχρεώθηκε σε διάστημα 5 λεπτών να ζητήσει συγγνώμη γονιπετής. Την υποχρέωση Λεπέν. Να ζητήσει συγγνώμη. Και όλο το κόμμα ζήτησε συγγνώμη. Το να είσαι αστείος είναι μια έκφραση που μπορεί να το πούνε καμιά φορά οι πολιτικοί. Δεν της επέτρεψε ούτε αυτό να λεχθεί. Έχει πει, όποιος τολμήσει και πει, κάτι το αντισημιτικό, κάτι το ρατσιστικό. Προσοχή, αυτά που λέω, δηλαδή μπορεί να τα βρει κάποιος οπουδήποτε, να μην λέει τα λέω εγώ. Αυτά υπάρχουν στο γαλλικό τύπο. Να τα ψάξουν επιτέλους, να τα δούνε. Όποιος πει κάτι το οποίο ξεφεύγει από το πολιτικά ορθόν λεξιλόγιο, όχι της πολιτικής ορθότητας, το πολιτικά ορθόν λεξιλόγιο, αυτός θα διαγράφεται και αν είναι βουλευτής, θα ζητάει αμέσως συγγνώμη ή θα τιμωρείται με αποπομπή από την κοινοβουλευτική ομάδα. Πολύ σκληροί οι βουλευτές. Άρα είναι αυτό που λες. Απόλυτα θεσμική. Θέλει να κατακτήσει αυτή την έννοια της δημοκρατικότητας, την νομιμοποίηση του κόμματος, ώστε σιγά σιγά να λιάνει κι άλλο
κάποια πράγματα που λέει σε σχέση με την Ευρωπαϊκή Ένωση, ώστε ναι μεν Γαλλία, έθνος, εθνική πολιτική, αλλά ταυτόχρονα να λάβουμε υπόψη μας και τα δεδομένα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να μην τεινάξουμε το ευρωπαϊκό οικοδόμημα στον αέρα, και πάει λέγοντας. Πάντως η επιλογή του Μακρόν μετά από μακρά ομφαλοσκόπηση και περιδίνηση είναι έξυπνη με τον Μπαρνιέ. Έτσι. Συγκεντρώνει πολλά στοιχεία. Πολύ έξυπνη, Λάμπρο. Ξέρεις ότι, Λάμπρο, εγώ είμαι κάποιος που έχω κάνει κριτική στον Μακρόν ανοιχτά και το έχουμε συζητήσει και μαζί. Θα πω ότι σε αυτό του βγάζω το καπέλο. Ήταν έξυπνη διότι και το ευρωπαϊκό οικοδόμημα δεν ενοχλεί και ταυτόχρονα μπορεί να απομονώσει την όποια αριστερά με την τακτική του και δεύτερον να μπορέσει να φέρει κοντά. Ναι, και να βάλει και να ενεργοποιήσει τους Ρεπουμπλικάνους οι οποίοι δεν υποχρεώνονται να ακολουθήσουν με κλειστά τα μάτια του Μακρόν και να εξαφανιστούν ως κόμμα διότι τώρα κρύβονται πίσω από τον Μπαρνιέ και έτσι μπορούν να παραμείνουν και αυτοί ως κόμμα στην κούρσα. Βγήκε, ας πούμε, για παράδειγμα, ο Φρανσουά Μπαϊρού, που στηρίζει πάρα πολύ αυτού του είδους τις ενέργειες, που είναι το κόμμα των κεντρών. Και λέει, θα κάνω τα πάντα για να επιτύχει η κυβέρνηση Μπαρνιέ. Πρώην Πρωθυπουργός, δεν είναι. Και ο κόσμος τον βρίσκει συμπαθέστατο τον Μπαρνιέ. Το 60% του κόσμου τον βρίσκει συμπαθέστατο και συμφωνεί με αυτά τα οποία λέει, τα οποία τα βρίσκει ότι είναι συμπαθή και ταπεινά. Πολύ έξυπνη η επιλογή. Ίσως είναι η πρώτη φορά που... Τα εσωτερικά προβλήματα, πού βρίσκεται ο Μακρόν, οικονομία, μεταναστευτικό, ασφάλεια... Πολύ έντονα, Λάμπρο. Πολύ έντονα. Και χτες και προχθές είχαμε δολοφονίες. Χτες έγινε μια σκληρή δολοφονία στο θέμα της ασφάλειας. Δηλαδή, ένα αυτοκίνητο στην Γκρενόμπλ, γράφουν σήμερα, είναι το πρωτοσέλιδο, ένα αυτοκίνητο στην Γκρενόμπλ χτύπησε με ένα άλλο αυτοκίνητο, βγήκανε έξω για να πιαστούν στα χέρια με μαχαίρια οι επιβάτες του ενός εναντίον του άλλου, βγήκε ένας δημοτικός υπάλληλος να συγκρατήσει το αυτοκίνητο αυτό το οποίο επιτέθηκε μαχαίρια και χτύπησε κιόλας και το οποίο θέλει να φύγει, να μην καθίσει στον τόπο να έρθει η αστυνομία και έφαγε τρεις πυροβολισμούς και πέθανε ο άνθρωπος. Στα καλά καθούμενα. Δηλαδή, το πιστολίδι είναι μια εύκολη υπόθεση πλέον στη Γαλλία. Για να μην σου πω Μασαλία και Κορσική, είναι κάτι το οποίο έχουμε σχεδόν καθημερινά βαρύτατους τραυματισμούς, μαχαιριές και πιστολίδια, δολοφονίες. Έχει χαθεί ο έλεγχος σε αυτά τα θέματα. Στο Παρίσι επίσης είναι επικίνδυνο. Γι' αυτό και οι Γάλλοι έχουν στραφεί. Σου βάζουν πρώτα την ασφάλεια. Προσοχή, οι δημοσκοπήσεις λένε. Το πρόβλημα, τα αιτήματα των Γάλλων είναι πρώτα ασφάλεια. Δεύτερο αγοραστική δύναμη και τρίτο το μεταναστευτικό. Που κάπου το μεταναστευτικό ήταν πρώτο. Το θέμα της ασφάλειας. Υπάρχουν ασφάλεια βιασμοί συνεχώς. Υπάρχουν... Και βέβαια η αγοραστική δύναμη, γιατί μην ξεχνάμε ότι έχουν η ακρίβεια είναι φοβερή. Αυτό το οποίο βλέπουμε εδώ για τα νίκια στην Ελλάδα, υπάρχει ήδη στη Γαλλία και τα νίκια έχουν αυξηθεί δυσανάλογα. Δηλαδή, μιλάμε τώρα για ένα δωματιάκι, το παλιό, το οποίο λέγανε Chambre de Bonne. Τι σημαίνει Chambre de Bonne? Δηλαδή, εδώ ήταν για τις υπηρέτερες που είχαν στον 18ο-19ο αιώνα και υπάρχουν ακόμα πολυκατοικίες. Μπράβο. Το οποίο δεν έχει τουαλέτες, τα λοιπά, είναι στο διάδρομο. Το νοικιάζουν σε φοιτητές. Ξεκινάνε από 900 μέχρι 1100 ευρώ. Σε ένα δωμάτιο στο οποίο ίσα που φοράς να μπεις. Ασύλληπτες οι τιμές. Προτιμούν το Airbnb με ευκολία, ειδικά τώρα με τους Ολυμπιακούς Αγώνες και τους Παραολυμπιακούς. Όπως και εδώ. Πλούτησαν. Τα Airbnb πλούτησαν στη Γαλλία. Είναι πανευρωπαϊκό. Είναι δηλαδή μια κατάσταση πολύ δύσκολη. Σε πανευρωπαϊκό πρόβλημα, ναι. Άρα τώρα τα και επίσης αυτά όλα περιμένουμε το εξής. Πρώτα απ' όλα όλοι περιμένουν τι θα γίνει με την Αμερική. Γιατί η υπόθεση Τραμπ είναι το πρώτο πράγμα το οποίο ακούσα από όλους τους πολιτικούς στη Γαλλία. Τραμπ ή Χάρις. Δηλαδή τι θα γίνει στην Αμερική θα εξαρτηθεί από την ευρωπαϊκή πορεία σε μεγάλο βαθμό από τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή και από τον πόλεμο στην Ουκρανία. Οι Γάλλοι, στην πλειοψηφία του ο γαλλικός λαός,
είναι κουρασμένος από αυτό το οποίο γίνεται και στην Ουκρανία και στη Γάζα. Κατά περίεργο τρόπο η Γάζα, η οποία έχει πολύ ισχυρή εβραϊκή κοινότητα, έχουν κουραστεί, διότι οι αντισημίτικες πράξεις έχουν αυξηθεί. Γιατί εδώ δεν μιλάμε να κάνουμε κριτική στον Νετανιάχου, το οποίο όλοι μας, οι πιο ας το πούμε δημοκρατικοί, μπορούμε να το κάνουμε. Άρα εδώ η εβραϊκή κοινότητα παρισφρίζει. Τι λέει? Ανησυχεί. Ανησυχεί. Θέλει να κλείσει αυτό το θέμα. Θέλει να μπει τάξη και ασφάλεια. Και όποιος προσφέρει τάξη και ασφάλεια, σίγουρα όχι ο Μελαζόν, όποιος την προσφέρει, αυτό θα στηρίξει. Είναι απλά τα πράγματα. Γι' αυτό έχει λιάνει τις γωνίες. Στη δε κυβέρνηση. Βεβαίως. Γι' αυτό και την έχουν στηρίξει και κορυφαία πρόσωπα της εβραϊκής κοινότητας. Επίσης, θα δούμε ακόμη, δεν ξέρουμε ποιοι θα είναι οι υπουργοί του Μπαρνιέ. Εγώ, όπως είχα πει και το στήριξα και δικαιώθηκα ότι η Λεπέν θα το στήριζε, είμαι βέβαιος ότι στην κυβέρνηση Μπαρνιέ θα υπάρχουν και κάποιες προσωπικότητες της αριστεράς. Η προσπάθεια του Μακρόν και μέσω του Μπαρνιέ και μέσω της ανοχής Λεπέν είναι να πάρει ισχυρές προσωπικότητες της αριστεράς, οι οποίες είναι λαοπρόβλητες, και να τις βάλει στην κυβέρνηση, ώστε έστω και με αυτόν τον έμεσο τρόπο να διευρύνει την κυβέρνηση, να μην είναι μόνο μία κεντροδεξιά κυβέρνηση ή ακροδεξιά, με τάσεις ακροδεξίας όπως λένε. Ναι, αλλά να μπουν και αριστερές προσωπικότητες, έτσι ώστε να είναι μία ευρείας αποδοχής κυβέρνηση, η οποία θα προετοιμάσει, δεν θα ξαναγίνουν κοινοβουλευτικές εκλογές, και θα προετοιμαστεί για τις εκλογές του 2027. Όμως, οι δημοσκοπήσεις λένε τα εξής. Πρώτον, ότι ο Μπαρνιέ είναι αποδεκτός, γύρω στο 60%, 55 με 60% τον αποδέχονται, κάτι το οποίο είναι πολύ μεγάλο ποσοστό επί αυτών που έχουν ψηφίσει. Πολύ ψηλά. Όμως, οι περισσότεροι από τους μισούς είναι απαισιόδοξοι για το αν θα μπορέσει να συνεχίσει να μένει ή να μείνει η κυβέρνησή του. Φοβόνται ότι θα υπάρξει με τον ΑΒ τρόπο μια πρόταση μομφής, ότι κάτι ίσως γίνει, κάποια ανασφάλεια, κάτι δεν ξέρουν ακριβώς τι σκέψουν, δηλαδή ένα είδος συλλογικής παράνοιας, κάτι θα γίνει και θα αναιρεθούν αυτές οι ασφαλιστικές δικλείδες που το στηρίζουν, θα υπάρξει πρόταση μομφής και θα καταρρεύσει η κυβέρνηση. Αυτό είναι υπόνοιες. Πότε περιμένουμε τον ορισμό υπουργών? Ο κύριος Μπαρνιέ ζήτησε κάποιες εβδομάδες. Κάποιες εβδομάδες, γιατί αυτές οι κάποιες εβδομάδες θα είναι σκληρές διαπραγματεύσεις και επ' ευκαιρία, να σου πω και κάτι άλλο, πιστεύω ότι μέχρι να φτάσει αυτό περιμένουν να δουν σε ποιο βαθμό οι κινητοποιήσεις της αριστεράς θα έχουν πράγματι απήχηση. Η πρώτη κινητοποίηση που είναι σε 7 του μηνός, πριν από δύο μέρες, είχε κινητοποιήσει, αλλά μόνο από την πλευρά της αριστεράς. Είχε κινητοποιήσει. Είχε εντάσεις. Αυτό όμως από μόνο του δεν μπορεί να συνεχιστεί. Δηλαδή θα συνεχιστεί μέχρι σε ένα σημείο. Εάν αυτό απομονωθεί ως πράξη αριστεράς και αν η αριστερά τελικά δεν μπορέσει να συσπυρώσει τον πολύ κόσμο, τα συνδικάτα κτλ. Και τα συνδικάτα είναι μεν υπέρ του της αριστεράς τώρα, αλλά όπως συνήθως στη Γαλλία τα συνδικάτα, αφού βγουν για ένα διάστημα, μετά λένε παιδιά, οκ, okay, τα είπαμε, τώρα είναι ευκαιρία να μην διαταράξουμε την κοινωνική συνοχή της καθημερινότητας. Αυτό συνήθως γίνεται. Εάν γίνει και αυτή τη φορά αυτό, τότε θα είναι μόνος του ο Μελασσόν με κάποιους άλλους και δεν μπορούν να κάνουν τίποτα παραπάνω παρά να προβούν σε οποιασδήποτε ακραίες πράξεις, οι οποίες όμως δεν μπορούν να υιοθετηθούν από τον γαλλικό λαό, ο οποίος θα πηγαίνει πίσω από αυτούς οι οποίοι θέλουν να δείξουν νομιμότητα και υπακοή στους θεσμούς. Οι Γάλλοι πιστεύουν, ως παιδιά του διαφωτισμού, το επαναλαμβάνω για να ακουστεί λάβο, ότι η Γαλλία θα ξαναλειτουργήσει μόνο όταν οι θεσμοί ξαναμπούν σε αυτή τη λειτουργία του διαφωτισμού, δηλαδή ενός διαφωτισμού που στην πράξη βάζει ως ισχυρό χαρτί τη λειτουργία του νόμου και των θεσμών. Αυτό το πιστεύουν σε μεγάλο ποσοστό οι Γάλλοι. Το έχουν ανάγκη. Το φωνάζουν. Είναι παιδιά αυτής της λογικής. Άρα όποιος υποσχεθεί τάξη, οπότε ασφάλεια και θεσμικότητα. Μάλιστα. Ωραία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ να αναμονή. Αυτό είναι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Καλό βράδυ σε όλους.
Καλή συνέχεια. Δημοσθένης Ναβέτας, τον ευχαριστούμε πάρα πολύ για την εικόνα από την Γαλλία. Έχουν σημασία εξελίξει στην Γαλλία για όλη την Ευρώπη αλλά και για εμάς, γιατί μην ξεχνάμε ότι με τη Γαλλία έχουμε μια ειδική σχέση και έχουμε και ειδικές συμφωνίες. Στο βαθμό βέβαια που εμείς τις αξιοποιούμε και τις κεφαλαιοποιούμε. Ευχαριστούμε και εσάς που ήσασταν και σε αυτή την εκπομπή μαζί μας.